Το διαστημικό τηλεσκόπιο Gaia της ESA έχει αποκωδικοποιήσει περαιτέρω την ιστορία του γαλαξία μας, ανακαλύπτοντας δύο εκπληκτικά ρεύματα αστεριών που δημιουργήθηκαν και πλέχτηκαν μαζί πριν από 12 δισεκατομμύρια χρόνια. Τα δύο ρεύματα, με τα ονόματα Shakti και Shiva, βοήθησαν στον σχηματισμό του γαλαξία μας. Και τα δύο είναι τόσο αρχαία που πιθανότατα δημιουργήθηκαν ακόμα και πριν από τα πιο παλιά τμήματα των σπυρών και του δίσκου του σημερινού γαλαξία. Με τις παρατηρήσεις του Gaia, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν τις τροχές των μεμονωμένων αστεριών στον γαλαξία μας, μαζί με το περιεχόμενο και τη σύστασή τους. Κάθε ρεύμα περιέχει μάζα περίπου 10 εκατομμυρίων ηλίων, με αστέρια ηλικίας 12 έως 13 δισεκατομμυρίων ετών, που κινούνται σε πολύ παρόμοιες τροχές και έχουν παρόμοια σύνθεση. Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατανεμημένα υποδηλώνει ότι μπορεί να έχουν διαμορφωθεί ως διακριτά κομμάτια που συγχωνεύτηκαν με το γαλαξία μας στα πρώτα στάδια της ζωής του. Όπως αποκάλυψε το τηλεσκόπιο Gaia, και τα δύο ρεύματα αστεριών βρίσκονται προς την καρδιά του γαλαξία. Το Gaia εξερεύνησε αυτό το μέρος του γαλαξία το 2022 χρησιμοποιώντας ένα είδος γαλαξιακής αρχαιολογίας, η οποία έδειξε ότι η περιοχή είναι γεμάτη με τα παλαιότερα αστέρια σε ολόκληρο το γαλαξία, που όλα γεννήθηκαν πριν ακόμη σχηματιστεί σωστά ο δίσκος του. Αν και πολύ παρόμοια, τα δύο ρεύματα δεν είναι ταυτόσιμα. Τα αστέρια Shakti περιφέρονται λίγο πιο μακριά από το κέντρο του γαλαξία μας και σε πιο κυκλικές τροχές από τα αστέρια Shiva. Τα ονόματά τους προέρχονται από ένα θεϊκό ζευγάρι από την Ινδουιστική φιλοσοφία που ενώνεται για να δημιουργήσει το σύμπαν. Περίπου πριν από 12 δισεκατομμύρια χρόνια, ο γαλαξίας μας είχε εντελώς διαφορετική μορφή σε σχέση με τον περιστροφικό σχηματισμό που βλέπουμε σήμερα. Πιστεύουμε ότι ο γαλαξίας μας δημιουργήθηκε όταν πολλά μακρόστενα, ακανόνιστα νήματα αερίου και σκόνης συγκεντρώθηκαν, δημιουργώντας αστέρια που οδήγησαν στη γέννηση του γαλαξία μας, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Φαίνεται ότι τα Shakti και Shiva είναι δύο από αυτά τα στοιχεία,